Καλπάζουν οι υιογενείς λοιμώξεις σε αυτή την περίοδο με αποτέλεσμα οι κλίνες των νοσοκομείων να είναι υπερπλήρεις. Τα κρούσματα των περιστατικών με γρίπη Α, Λ1 και αυξάνονται καθημερινά. Έχουμε μια πληρότητα η οποία υπερβαίνει το 100%. Νοσηλεύουμε 34 παιδιά, εκ των οποίων τα 12 είναι βρέφη, είναι κάτω των 12 μηνών και πάσχουν από λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. Πέρα από τη γρίπη, η έξαρση έχει και ο ιός RSV. Πρόκειται για ιό που προσβάλλει μικρά παιδιά και βρέφη. Τα συμπτώματα του εν λόγω ιού είναι έντονη αναπνευστική δυσχέρεια, βήχας, πυρετός και ρινική καταρροή. Σύμφωνα πάντως με τους ειδικούς, η έξαρση των λοιμώξεων είναι απόλυτα δικαιολογημένη λόγω εποχής και πάνω απ' όλα ελεγχόμενη, χωρίς να εμπνέει οποιαδήποτε ανησυχία. Ο ιός RSV κάνει την εμφάνισή του κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Δεν έχουμε κανένα σοβαρό παιδί με γρίπη Α. Με τον ιό του RSV, τον ιό του αναπνευστικού συγκητίου, έχουμε 4 βρέφη τα οποία νοσηλεύουμε αυτή τη στιγμή. Οι γονείς καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν όλες τις συμβουλές των παιδιάτρων, οι οποίοι τονίζουν πως σε 2-3 εβδομάδες τα περιστατικά γρίπης θα αρχίσουν να υποχωρούν. Την ίδια ώρα η γρίπη Α χτυπά και μεγαλύτερες ηλικίες, με τα κρούσματα να ξεπερνούν σχεδόν τα 300.